Το Παγκόσμιο Ενδιαφέρον Εταιρεών τη Πετρελαϊκή Βιομηχανία τράβηξε η παρουσίαση που έκανε η Ελλάδα σχετικά με την παραχώρηση 20 περιοχών που πιθανόν να έχουν κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ιόνιο και νοτίο τη Κρήτη. Στο παιχνίδι αυτό, το οποίο από πλευρά επενδύσεων είναι τεράστιο, κινούνται και οι δύο ελληνικέ επιχειρήσει του κλάδου. Μόνο σε πρώτη φάση για την πλήρη γεωλογική ανάλυση των δεδομένων στα 20 προ παραχώρηση οικόπεδα απαιτούνται επενδύσει άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο επόμενο στάδιο τη ανάπτυξη των γεωτρήσεων θα απαιτηθούν επενδύσει τη τάξη των 2,5 με 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την επομένη τη παρουσίαση των οικοπαίδων, και από μέρα σε μέρα, όπω χαρακτηριστικά αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντε, η κινητικότητα μεταξύ των πετρελαϊκών εταιριών αυξάνεται με στόχο να κλείσουν τα προξενιά εν ώψη των διαγωνισμών που αναμένονται μέσα στο Σεπτέμβρη. Το πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση για τι εταιρείε που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο γύρο παραχωρ... παραχωρήσεων του ελληνικού δημοσίου είναι να αγοράσουν από την Νορβηγική PGS που έκανε τι έρευνε. Συσμικά δεδομένα 1500 τετραγωνικών χιλιόμετρων κατ' ελάχιστον σύμφωνα με σχετικό όρο της προκήρυξης. Το πακέτο αυτό κοστολογείται στις 800.000 ευρώ, ποσό που η αγορά θεωρεί υψηλό. Το κόστος αυτό μάλιστα καλείται να καταβάλει κάθε εταιρεία χωριστά στο σύνολό του, ακόμη και αν προσέλθει στο διαγωνισμό ως μέλος της κοινοπραξίας. Το μέσος επόμενο βήμα είναι η πλήρης γεωλογική και γεωφυσική ανάλυση των δεδομένων για να προσδιορίσει γεωλογικούς πετρελοπιθανούς στόχους, βάσει των οποίων θα καθορίσει το ερευνητικό πρόγραμμα που θα υποβάλει στην προσφορά της. Μέσω αυτής της ανάλυσης, δηλαδή, η εταιρεία θα προσδιορίσει το πιο ελπιδοφόρο σημείο για να χτυπήσει η γεώτρηση. Για την καλύτερη αξιολόγηση, κάθε εταιρεία θα πραγματοποιήσει και από μόνη της πρόσθετα τρισδιάστατα σεισμικά δεδομένα, επενδύοντας κατελάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια. Η αξιολόγηση αυτού του δεδομένου αποτελεί, σύμφωνα με την πάγια στρατηγική τη πετρελαϊκή βιομηχανία, το κλειδί για τη διαμόρφωση των προσφορών. Η έκταση των οικοπαίδων, όπω αναφέρουν χαρακτηριστικά, είναι τέτοια που αφήνει απ' έξω τι μεγάλε εταιρείε, οι οποίε συνήθω δεν πάνε σε μικρά μπλοκ. Ωστόσο, τα θαλάσσια βάθη στην Κρήτη αλλά και σε κάποιε περιοχέ του Ιωνίου, όπω για παράδειγμα δυτικά τη Κέρκυρα, απαιτούν επενδυτικά κεφάλαια που διαθέτουν μόνο μεγάλε και μεσαίου μεγέθου εταιρείε.